What's up guys, Νίκος Γκέμερ εδώ. Γύρισε ο παλιός Νίκος. Δεν υπάρχει ο Κώστας, δεν υπάρχει ο Νικήτας, παιδιά. Ακούστε. Εγώ είμαι ο Κώστας. Βλέπετε, εγώ είμαι. Δεν υπάρχουν. Prank. Δεν υπάρχουν, παιδιά. Σας έκανα τόσες μέρες. Μέχρι να έρθει Απρίλιος περίμενα να κάνω αυτή τη φάρση. Δηλαδή, πρώτα Απριλιά. Λοιπόν, θα παίξουμε το καινούριο update του Dorsu. Γιώργος λέει ότι είναι χάλια. Γιώργο, συμφωνώ λίγο. Επειδή να πω ότι είναι σαν το Dorsu Bad Bad. Θα το παίξουμε σήμερα. Και όπως βλέπετε, παιδιά, γύρισε ο παλιός Νίκος. Ξέρετε γιατί γύρισα όπως παλιά, γιατί. Μου έλειψε να είμαι ο παλιός Νίκος και είπα θα γυρίσω όπως παλιά. Όπως το 2023 και 2022. Οπότε τώρα θα παίξουμε. Τι έχω πάλι, Νίκος Gamer PlayStation. Αύριο έχει όλα, μη γενέθλια. Anyway, πάμε. Ωραία. Παιδιά, θα το κάνω και πρεμιέρα αυτό το βίντεο, το ξέρουνε. Σας αρέσει το καινούργιο μου intro, για πείτε παιδιά κάτι στα comments. Είναι πολύ ωραία, γάμα, το σίγουρα. Είναι πολύ ωραίο, έδωσα πολύ πολύ. Πολύ τόπο. Τι πας μπρο, τι είναι αυτό το update. Βασλακής. Τζοτζι, ωραία, μην ξανακλείσω όμως τώρα το κανάλι. Εγώ είπα την αλήθεια, εντάξει. Παλιά ο Γιώργος έλεγε θα κάνω quit επειδή ο Νίκος έλεγε για τον Νίκο σας κανίκτης. Τώρα το είπα, εντάξει. Λοιπόν, αλήθεια και εγώ το βαρέθηκα. Επειδή δεν είναι τόσο εύκολο όπως νομίζετε. Πίστευετε ότι θα άντεχα 2 χρόνια. Εντάξει, λοιπόν, ο πρώτος χρόνος ήταν μια χαρά. Ο δεύτερος χρόνος ήταν λίγο ενοχλητικός. Αυτός ο χρόνος ήταν ο καλύτερος. Έχει το μαλάκα. Έχει το γιάρορα. Τόσο σπάσω τα εξπλάκα. Λοιπόν, εμένα αλήθεια είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι τον Dors ακόμα. Όσο να κάνει update. Αλλά έχω μια ερώτηση. Το Floor 2 πότε θα βγει? Έχει σχεδόν είναι Μάιος και ακόμα δεν έχει βγει το Floor 2. Τι φάση. Μόνο λήξη μας έδειξε. Θέλω να παίξω Floor 2 ρε φίλε. Περιμένω από το 2022 να βγει. Τι χαζομάρα. Δεν θέλω και να βρει τώρα. Δεν έκανα revive. Λολ. Έκανα revive. Τι φάση. Πάμε. Πολύ μιλάω, το ξέρω. Παιδιά, σας άρεσε. Μαρτύρο, don't worry, tomorrow you. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, ήθελα να κάνω αυτό το λαλαλα train που έκανα, αλλά ξέχασα το μαρτύρο, οπότε μαρτύρο tomorrow, okay. Συγγνώμη ρε, ξέχασα και το μαρτύρο, επειδή ο μαρτύρος χωρίς να μπει στο βίντεο. Παιδιά, αλλά όταν είπα στην αγώνα και στο καράτο ότι είμαι ο Κωστάς και ο Νικητάς, γελούσαν. Εγώ μη θα σας ενοχωρηθούν όλοι να το πω. Αλλά ο Μάφιος σε φάση έτσι βρε. Με το λέω από λες Νίκος επέστρεψε. Καλά δεν πρέπει καν να βρω κλειδί τη λύση όσο. Anyway. Μα έλειψε να είμαι παλιός Νίκος, δεν ξέρω γιατί. Είναι πολύ ωραίο. Άμπους. Έρχεται ο άμπους. Μιλάω τον δω. Πώς φαίνεται αυτός. Μπρε! Να τους. Δεν τον είδα ρε γάμ. Τελείωσε. Πώς φαίνεται έτσι ο Screech ρε. Έτσι τον ζωγράφισα εγώ. Τον έφτιαξα σε Pub Machine. Ναι, έχω φτιάξει 2 Dors figures στο Pub Machine. Θα σας πω, την πρώτη ο Screech, αυτός και ο Halt, το φάντασμα. Γαμώ το σου! Πώς πέθανε τώρα! Αλλά παιδιά, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα
κέρδισε ο κόσμος αυτά τα Robux είναι δικά μου. Επειδή εγώ είμαι ο κόσμος. Τι τυχερός ρε φίλε, πως ήμουν έτσι. Ήμουν αλήθεια όμως έτοιμο να τα παρατήσω εκεί. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Γιατί να πω τώρα. Μετά από όλα αυτά που έκανα πριν ένα χρόνο, περνούσα τέλεια και μετά σε φάση. Μα το σταματήσω, να γίνω ο παλιός Νίκος που ήμουν. Επειδή έτσι θα θυμηθείτε και τον παλιό Νίκο, τον καλύτερο. Αλλά όχι με βρίσκει. Με βρίσκει. Πολύ. Μόνο λίγο. Επειδή με σκοτώνει το τέρα, γι' αυτό. Κι άλλος κάνω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πιστεύετε ότι ο Ράφα θα γυρίσει πάλι στο Roblox με εμάς? Όχι, πιστεύω. Κανονικά ήθελα κάτι άλλο να κάνω. Ήθελα να κάνω ή κλείνω YouTube ή κλείνω Roblox για πρωταπριλιά, αλλά δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Και μετά έκανα ότι είμαι ο Κώστας και Νικήτας. Επειδή πραγματικά περίμενα μέχρι να έρθει Απρίλιο. Αρχικά δεν περίμενα. Γιατί το έκανα επειδή ήθελα να κάνω το Game of Thrones. Ναι, δεν πρέπει να πω την αλήθεια. Αλλά αναρωτιέμαι τι πρωταπριλιά κάνατε εσείς. Ο Μιλωνάκης, δηλαδή, έκανε και αυτός μια πρωταπριλιά. Όταν είχε πει, κύριε και κύριοι, δεν ήταν κανείς εκεί στο σχολείο. Έκανε μια πρωταπριλιά και αυτό. Παιδιά, σας αρέσει ο Μιλωνάκης. Έχω κάνει κι άλλους χαρακτήρες. Σε έκανα μερικά leaks. Θα σας πω και τα ονόματα, αν θέλετε. Λοιπόν, μπορώ και τώρα να σας πω. Λοιπόν. Βίντεο κάνω. Λοιπόν, συγγνώμη, λοιπόν, πάλι καλή παιδάκουση. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τα ονόματα. Πρώτα, ο Μιλωνάκης ήταν ο πρώτος χαρακτήρας που μπήκε. Και ναι, αυτή ήταν όλο. Πλάκα. Μετά ήρθε ο Καραμελάκης, μετά ο Νεράκης. Αλλά για κάποιο λόγο δεν είμαι και τόσο ευχαριστημένος με τη φάση του Νεράκη. Δεν είναι τόσο όμορφο όπως περιμένω. Λίγο μικρά τα μάτια, έτσι να είναι πιο ωραία. Γι' αυτό θα κάνω μερικά έτσι πράγματα leaks, δηλαδή μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξουμε τη φάτσα του Νεράκη, επειδή δεν είναι και τόσο ευχαριστημένος με αυτή τη φάτσα που έχει. Αλλά η φωνή του ωραία είναι, η φωνή του πολύ καλά την έκανα. Νομίζω ο Νεράκης θα γίνει ένας από τους αγαπημένους χαρακτήρες του που θα έχω. Ωραία, πέσω πίσω στο θέμα μας, σας λέω τους χαρακτήρες. Γεια μου το σίκ. Ποτέ δεν θα αναφέρω αυτό. Λοιπόν, πρώτος. Γεια μου το σίκ. Θέλω να μιλήσω. Τι στο καλό ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό. Anyway. Λοιπόν. Anyway. Με το μεταξύ, πάρα πολύ γρήγορα πήγε 8 η ώρα. Τα φακ πένα γρήγορα αυτό. Πανάνι σου. Μπρε, είναι αληθινός. Εντάξει, είναι αληθινός. Και το άλλο κανάλι του Νικήτα, τι το έκανα? Το έκανα Baldi Basics, επειδή ξέρω εγώ, μ' αρέσει. Εγώ είχα βαρεθεί πραγματικά, παιδιά. Είχα βαρεθεί να κάνω το μεταξύ. Εν τω μεταξύ, μερικοί το είχαν καταλάβει το μόνο, επειδή πρώτον, αν το λένε Νικός, φυσικά είναι ο Νικός. Επειδή δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πίσω στο θέμα μας, με τους χαρακτήρες όλοι να μπερδεύομαι. Λοιπόν, ο πρώτος χαρακτήρας θα είναι. Λοιπόν, όπως είπα, αν φτάσουμε 9K αύριο ή σήμερα, ή τη νύχτα, ποιος ξέρει, τότε θα βγει, πρώτου βγει το Σάββατο, θα βγει ο κοινός χαρακτήρας, ο Βαφλάκης. Μετά, αν δεν το καταφέρουμε, θα έρθει το Σάββατο. Αν δεν καταφέρουμε 9K τότε δεν θα έρθει το Σάββατο. Αλλά εγώ πιστεύω θα καταφέρουμε 9K ή αύριο ή σήμερα. Δεν ξέρω. Αλλά όπως είπα, αν τα καταφέρουμε θα έρθει ο Άμπους. Ο Άμπους έρχεται. Αφού, αφού μπει. What the. Πολύ, πολύ σκαμέρα. Ο Άμπους. Να σου πάει τα νεύρα. Τι άμπους είναι αυτός κανεί. Και μετά έρχεται και με σκοτώνει. Μάλλον και λοιπόν, το εξαιτίας του Ντόρφ, δεν μπορώ να πω το θέμα μου, τι είναι μαζί μου. Λοιπόν, άλλη μία φορά σκάσε τον Ντόρφ, μην μιλάς. Σκάσε, λεβέτερ, ο Ντόρφ.
σήμερα είναι τέλος. Λοιπόν, στο λέω τώρα, λοιπόν. Όπως είπα, αν πάμε... Μου κάνει το μένα, μα το τσίχος όλοι να... Μου σφάνε τα έβα, δεν πάω να μιλήσω. Λοιπόν. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι ίσχυε. Λοιπόν, σταματάμε εδώ και το λέω. Λοιπόν. Έχει κάποιο ζωμα ακόμα. Ακούσε, παιδιά. Αν καταφέρουμε αυτή τη μέρα, δηλαδή Πέμπτη ή Παρασκευή, Τετάρτη, βασικά Παρασκευή δεν κάνει τίποτα, επειδή θα έρθω έτσι και όσο αυτό. Αν, εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, επειδή είμαστε τώρα 8.940. Οπότε μπορεί να τα καταφέρουμε. Μπρο, μπαίνω μέσα, ε! Τι φάση. Δεν μας τρολάρει ο Ράς. Τι τρολ είναι αυτό, Ράς, μπε... Τη μαλακία, δεν έχω ακόμα πέρασει την πόρτα 20 έτσι. Το χειρότερο update να πω τώρα την αλήθεια. Είναι April Fools, εντάξει, αλλά... Για μέχρι να τα καταφέρω τώρα θα είναι χειρότερο, επειδή δεν το έχω καταφέρει. All splash. Doors 2 περιμένουμε, όχι βλακία. Έχει ρωτήσει. Κάνε βλακία update. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσουν τώρα αυτά τα άμπτυς που έκανε. Το backdoor εντάξει ήταν και τα άλλα, αλλά αυτό τώρα τι είναι. Λοιπόν, πίσω στο θέμα μας. Δεν θέλω να ξαναδιακόπτω. Ωραία, έχω και 10 μπαταρία, εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Μην με ξαναδιακόψεις το παιχνίδι. Λοιπόν, ακούστε. Αν φτάσουμε, δεν ξέρω το πω τώρα, 9 κάπα. Αν φτάσουμε αύριο ή σήμερα ή μεθαύριο, αλλά Παρασκευή δεν μπορούμε. Αλλά πιστεύω να τα καταφέρουμε ή αύριο ή σήμερα. Τότε θα βγει αμέσως η πρεμιέρα με το βαφλάκι. Και μετά, κανονικά θα το είχα κάνει έτσι. Αν δεν είχαμε καταφέρει το 9K θα είχε έρθει το Σάββατο το βαφλάκι. Αλλά ήθελα να σας κάνω έτσι μια ωραία χαρά για να χαίρεστε. Για να, ναι, να τον δείτε πιο γρήγορα. Και ναι, μετά θα έρθει αυτός ο μουράκης, ο μπλε, που σας έδειξα σε leak. Δεν είναι ακόμα έτοιμη η φάτσα του. Δεν είναι ακόμα έτοιμος ο χαρακτήρας. Τον άλλαξα επειδή ήταν μόνο ένα leak. Δεν θα φαίνεται έτσι. Το κεφάλι του εντάξει έτσι θα φαίνεται, αλλά το t-shirt του και το pants θα φαίνεται έτσι. Αλλιώς θα φαίνεται. Και τώρα που λέω pants, μπορεί να ξαναγίνουμε Black Panther, Pink Panther. Θυμάστε παιδιά που παίζαμε αυτό το Mafia. Μπορεί να ξανακάνουμε τέτοια βίντεο ξανά. Black Panther, ο παλιός είναι 20 ήρθε. Δεν είναι τα ξανά. Όπως το μπάλι που έκανα, αλλά τώρα φτιάξα ένα προσωπικό μπάλι κανάλι, επειδή θέλω να είναι πιο γαμάτο το βίντεο. Δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος που τα κάνω στο κανάλι που είναι με Roblox σχεδόν και Minecraft. Θέλω να είναι σε μπάλι κανάλι. Απλά δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν ξέρω γιατί. Όπως είπαμε, το μουράκι θα έρθει το Σάββατο αν καταφέρουμε 9K και θα έρθει τότε ο βαφλάκης. Αμέσως την πρεμιά, αν καταφέρουμε σήμερα 9K, θα έρθει αύριο η πρεμιά του βαφλάκη. Θα πρέπει να κάνω το βίντεο έτσι και το... να τα φτιάξω έτσι, να κάνω το βίντεο και αυτά. Και ναι, θα αργήσει λίγο να βγει. Σε είχα πει θα βγει 13 ώρα ο άλλος, μία η ώρα βασικά το λένε, και ναι, είχε έρθει 2 η ώρα, οπότε μεγάλο πρόβλημα. Άλλο θε... Τι μαλακή είναι αυτή. Θα γίνει όλοι να πεθαίνω τώρα, δεν μπορώ να... Λοιπόν, πίσω στο θέμα μας. Παιδιά, αυτό με τον Κώστα, δηλαδή με τον Νικόστα, δηλαδή με εμένα, που είχα πει ότι έφαγα hack, δεν είχα φάει hack. Δεν είχα email και με έβγαλε. Ωραία, anyway. Άνοιγε μουράκι. Μετά από το μουράκι θα βγει ο μπανανάκι. Δηλαδή, δεν είναι ο μπανάνι, ο μπανανάκι. Ένας, δεν θα μιλάει σαν τον μπανάνι, δεν θα μιλάει σαν τον μπανάνι. Απλά, και αυτός είναι φρούτο, αυτό, μπανανάκι. Θα βγει μετά από το μουράκι, δηλαδή το άλλο Σάββατο. Όχι αυτό που θα έρθει, το άλλο πιο πολύ. Μεθαύριο έτσι, πώς το λένε. Άλλο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο. Μετά θα βγει... μετά δεν ξέρω ποιος θα βγει. Ωραία, μας τώρα θα σας πω και τα ονόματα.
Ο πρώτος είναι. Που βγήκε ο πρώτος του χαρακτήρας το Ιανουάριο ήταν ο Μιλωνάκης. Μπήκα μέσα. Τι μαλακή είναι αυτή, πώς πεθαίνω. Αλλά μιλήσω με το τέλος μου, είναι παλιωράς. Να μ' αφήνει να μιλήσω και στον τόσο παίζω. Όλοι να πεθάνω, τι μαλακή. Εντάξει. Ωραία, μπορεί και να με έρθει intro. Όχι, θα έρθει intro. Εντάξει. Λοιπόν, Σοφιάνε, αν μάθεις στις intro ότι είμαι ο Κώστας και ο Νικήτας. Μου ήρθαν ο Ρόμπαξ. Οκ. Αφού είναι αυτό, elevator, Οκ, μπράβο που σου ήρθαν ο Ρόμπαξ. Σοφιάνου. Συγγνώμη, έκανα λόξιμο. Λοιπόν, ο επόμενος χαρακτήρας που θα βγει, δεν ξέρω ποιος θα είναι, αλλά τώρα επιτέλους θα σας το πω μετά από τόση ώρα. Κάτω το σκριτς. Εντάξει. Σας το λέω, παιδιά, οι χαρακτήρες, τα ονόματα. Ο πρώτος που είχε βγει το Ιανουάριο ήταν ο Μιλωνάκης. Το Μάρτιο ή Φεβρουάριο, δεν ξέρω. Βγήκε ο Καραμελάκης. Ο Καραμελάκης βγήκε το Μάρτιο ή Φεβρουάριο. Μετά βγήκε ο Νεράκης. Και οι επόμενοι που θα βγούνε θα είναι ο Μουράκης με το Βαφλάκη. Τα ονόματα των καινούριων χαρακτήρων στο σελό. Μπανανάκης, Καρπούζης, Γουρούνης βασικά, Χάκερ, Παγωτάκης και να πω την αλήθεια τους άλλους, Ψωμάκης, Μανιτάρης και αυτοί ήταν όλοι. Έτσι θα τους λένε. Νομίζω ότι πάρα πολλοί το έχουν καταλάβει θα βγει ένας hacker, αφού έχει μαύρο πράσινο αυτό το πράγμα που έχουν κάνει sensored, πώς να σου πω το. Μήπως θα βγει το καροφέρμα, για να δούμε. Ωραία παιδιά, τώρα θα προσπαθήσω. Τέτοιο σκριτς. Αν θέλετε παιδιά μπορώ να σας δείξω και κάτι leaks από το... Όχι leaks τώρα, το μπορώ να σας δείξω και αυτά που έφτιαξαν από Pop Machine Figure. Με τον Dor. Μπορείτε... Να το δείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Σιγά μην κάτσω να παίξω 5 χρόνια τον Dor εδώ. Θα προσπαθήσω από το PC μου, γιατί εγώ είμαι ο Κώστας, το ξέρετε τώρα. Και... Ο παλιός Νίκος παιδιά γύρισε. Αύριο μπρουκέβεν βίντεο με πολλούς, μα πάρα πολλούς φαντς. Και bye. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.